Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε πάντοτε, με τη χαρά του Θεού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχουμε ξαναπεί. Για τον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο. Καθώς αυτός έχει προφητευθεί από τους Αγίους της Ορθοδοξίας, από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και από πολλούς άλλους, μας γράφει ο πατήρ Ιωσήφ το 1995 στο Άγιον Όρος, από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί. Η σημερινή ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων θα συγκρουστούν με τους νατοϊκούς στο έδαφος της Τουρκίας, η οποία θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Η Κύπρος θα δεχτεί χτύπημα και από τους Τούρκους. Μέσα όμως από αυτή τη γενική σύραξη θα ξαναγεννηθεί το Βυζάντιο. Τα πάντα διοικούνται από το Θεό Λόγο, μας λέει ο Άγιος του Θεού, ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα, οσιακά, το οποίο αν δούμε τη φωτογραφία στο ίντερνετ, στην σελίδα μας Μέγας Φίλιππος και Αγκαλιά της Παναγίας, θα δούμε τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος χαμογελάει, διότι επέθανε με ανοιχτό το στόμα και όλη τη νύχτα δεν μπόρεσε να το κλείσουν. Είχε παγώσει, αλλά μετά ξαναζεστάθηκε το σώμα του, έκλεισε μόνο του το στόμα του, όταν έλειπαν αυτοί και το πρωί τον βλήκαν με ένα χαμόγελο τεράστιο. Αυτό μπορούμε να το δείξουμε κιόλα κάποια στιγμή. Τα πάντα λοιπόν, λέει, δικαιούνται από το Θείο Λόγο και δεν διοικούν οι Αμερικάνοι, αλλά ο Θεός. Ούτε οι σιωνιστές Εβραίοι. Αυτοί επικρατούν μια φορά, διότι το επιτρέπει έτσι ο Θεός, για να παιδεύει τους δικούς του. Ο παλιός Ισραήλ, προσέξτε εδώ, οι παλιοί Ισραηλίτες, ευσεβείς Εβραίοι, επαιδεύτηκαν 70 χρόνια, δηλαδή ήταν εχμάλωτοι στους Χαλδαίους, τους σημερινούς Πέρσες. Μόλις τελείωσε ο κανόνας τους, επανήλθαν στη θέση τους. Έτσι. Ήταν μια παιδεία, ένα ράπισμα για να τους ξυπνήσει ο Θεός. Αυτοί οι Εβραίοι ήταν ο παλιός Ισραήλ. Σήμερα ο νέος Ισραήλ είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Η δική μας παιδεία όμως είναι 77 φορές και όχι 7 φορές. Διότι εμείς έχουμε τη γνώση, δηλαδή έχουμε τη χριστιανική παιδεία. Έχουμε την Καινή Διαθήκη. Επομένως, από το 1453 μέχρι το 21, 540 χρόνια μεσολάβησαν και αυτό ήταν ο κανόνας ο οποίος έβαλε ο Θεός Ορθοδόξους. Βέβαια, τώρα μην ανοίξουμε θέμα για το αν είχαμε πάει με τη Δύση με τον Πάπα ή παραμείναμε στους Τούρκους, ήταν πιο θετικό και πιο καλό για την Ορθοδοξία. Οι Τούρκοι σεβάστηκαν τα μοναστήρια, σεβάστηκαν την Ορθοδοξία, ενώ οι Δυτικοί όχι. Βέβαια, υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω σε αυτό, δεν το συζητήσουμε σήμερα. Είναι παρόμοιο με εκείνο που έγινε στο Ρώσικο λαό. Γράφει ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και λέει πριν 50 χρόνια, εννοεί το 1917-18 που είχε γίνει η Ρωσική Επανάσταση τότε, ήταν μαζί με τον γέροντά του, ο πατήρ Ιωσήφ, τον έγκλειστο, όταν συνάντησαν ένα Ρώσο μοναχό γέροντα. Για να τον ενισχύσουν, λέει, για τα δεινά του ρωσικού λαού και τη δοκιμασία που υπέστη, να ξέρετε ότι ο κομμουνισμός ήταν δάκτυλος σιωνιστικός. Διότι και τον Χίτλερ και τον Στάλιν τον ανέβασαν οι σιωνιστές της Αμερικής, δηλαδή τους έδωσαν χρήματα. Το Λένιν μάλλον, έτσι. Διότι ο Λένιν έκανε την επανάσταση του 17, Γερμανοεβραίος, μάλλον Εβραίος περισσότερο παρά Γερμανός, δεν έχει σημασία. Δεν κατηγορούμε τη φυλή των Εβραίων, αλλή μόνο. Αυτή περιμένει να σωθεί και αυτή. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί οι τελευταίοι θα εισέλθουν στον χριστιανισμό. Όταν καταλάβουν ότι συγγελάσει ο Αντίχριστος, θα επανέλθουν και θα ασπαστούν τον χριστιανισμό. Εμείς λοιπόν πλησιάσαμε τον γέροντα αυτόν τον Ρώσο, λέει, για να του δώσουμε θάρρος. Και του είπαμε λόγια παρηγοριάς. Αυτός όμως μας είπε,
Δεν είναι τίποτα, είναι κανόνας που θα κρατήσει 70 χρόνια. Σκεφτείτε ότι από το 17 μέχρι το 87 είναι ακριβώς 70 χρόνια. Το 17 επικράτησε ο κομμουνισμός, ο χριστιανισμός εκηρύχθηκε εκτός νόμου και όποιος σκότωνε χριστιανούς τότε ήταν και ήρωας. Τους σκέγανε τους χριστιανούς, τους εξορίζανε, τα ξέρουμε από τον Γκουλάκ και από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα, πόσοι εξοντώθηκαν, από 20 μέχρι 30 εκατομμύρια. Οι χριστιανοί τότε παρακοβλήθηκαν και με το δίκαιο τους και οι μεν πλούσιοι τραπέτευσαν προς τη Δύση. Όσοι χριστιανοί είχαν λεφτά από τους Ρώσους έφυγαν. Οι άλλοι έτρεχαν στους ναούς ελπίζοντας ότι ο Θεός θα τους κάνει θαύμα και θα τους σώσει. Βέβαια, μετά ένα τέτοιο διωγμό, ένα τέτοιο πόλεμο, πού να στηριχθεί κανείς στο Θεό. Σε έναν λοιπόν μεγάλο ναό των Αγίων Αποστόλων στη Ρωσία, στη Μόσχα, μπήκαν περίπου 5.000 χριστιανοί. Ο ναός μπορούσε να χωρούσε χίλιους, αλλά στριμωχτήκαν και μπήκαν 5.000 για να γλιτώσουν. Οι Μπολσεβίκοι που τους κυνηγούσαν απ' έξω τους έβαλαν φωτιά. Ένας από τους χριστιανούς αυτούς σώθηκε, δεν κάηκε, και κατόρθωσε να ανέβει ψηλά στους τρούλους και έμεινε δίπλα στα παράθυρα επάνω και ανέπνεε από εκεί, διότι μέσα η αίθουσα του ναού είχε γεμίσει από κάπνα, η οποία ήταν αποπνικτική, φαντάζεσαι τόσα άτομα μέσα και κάπνα, άρχισαν να παθαίνουν από ασφυξία. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα που άρχισε ο κόσμος να πεθαίνει, κλαίγοντας και φωνάζοντας, παρακαλούσαν τους Αγίους Αποστόλους που ήταν το όνομα του ναού. Και οι 12 Αποστόλοι φάνηκαν και τους είπαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, διότι ο Θεός το θέλει έτσι αυτό. Αυτά τους είπε τότε ο Ρώσος μοναχός, 50 χρόνια πριν. Αυτός ήταν κάπου, είχε μάθει μερικά πράγματα και τους τα είπε. Αυτά είπε λοιπόν ο Ρώσος μοναχός 50 χρόνια πριν στον πατέρα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό, όταν ήταν ακόμα μικρός στο Αγίον Όρος. Το 17 λέμε. Ο πατήρ Ιωσήφ κοιμήθηκε τώρα, πρόσφατα, το 2010. Σε βαθιά γεράματα, έτσι. Το διάστημα που διέφρασε από τότε, είχαν σχεδόν ξεχάσει τα λόγια του. Βέβαια, 70 χρόνια δεν μπορεί κανείς να θυμάται τα λόγια ενός ανθρώπου. Αν ήταν 20, τότε, ο ένας από τους δύο μοναχούς, ο πιο μικρός, δεν μπορούσε να θυμάται το 87 αυτά τα λόγια, όμως, ο πατήρ Ιωσήφ, ο οποίος τα άκουσε, όταν έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ο πύργος του Ανατολικού Ευδαιμονισμού, το τείχος του Βερολίνου και όλα αυτά, τα ξέρετε το 87 που έγιναν όλα αυτά, εδώ είμαστε και τα είδαμε στην τηλεόραση, κάθισα λέει και μέτρησα και είδα ακριβώς ότι ήταν 70 χρόνια. Άρα λοιπόν δικαιώθηκε εκείνος ο μοναχός, ο οποίος είπε ότι μετά από 70 χρόνια θα τελειώσει. Ποιος? Θα τελειώσει ο κανόνας που είχε βάλει για τους Ρώσους ο Θεός. Όπως είπαν και οι Απόστολοι όταν εμφανιστήκαν. Κάθισα και μέτρησα και είδα ότι ήταν ακριβώς 70 χρόνια λέει. Λοιπόν, 70 χρόνια. 17-87. Τώρα ο δικός μας κανόνας των 77 χρονών τελειώνει και θα επανέλθουν. Ποιοι? Οι Ορθόδοξοι στη Ρωσία. Δεν έγινε? Τώρα ο πνευματικός όνομας θα εφαρμοστεί πολυτρόπως. Πρώτα θα παιδέψει ο Θεός στους μεγάλους εχθρούς της Ορθοδοξίας που είναι ο Ισλαμισμός και ο Καθολικισμός. Μάλιστα. Ο Ισλαμισμός και ο Καθολικισμός είναι οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Το βλέπουμε και σήμερα. Τι έκανε ο Πάπας με τους Σέρβους? Έδωσε 2 δισεκατομμύρια χρήματα για όπλα στους μουσουλμάνους να πολεμήσουν τους Ορθόδοξους Σέρβους. Διότι μισεί το Βατικανό την Ορθοδοξία. Πρώτα θα παιδέψει ο Θεός στους μεγάλους λοιπόν εχθρούς της Ορθοδοξίας που είναι ο Ισλαμισμός και ο Καθολικισμός. Αυτοί που αμήλικτα χτυπούν την Ορθοδοξία, τώρα θα εκλείψουν. Είναι προφητευμένο αγαπητοί φίλοι ότι ο παπισμός θα εκλείψει. Και μάλιστα πρώτα στη Γερμανία λένε ότι θα εκλείψει από έναν επίσκοπο ο οποίος θα θελήσει να γίνει Ορθόδοξος, έτσι.
αυτοί που πολέμησαν και χτυπούν την Ορθοδοξία θα εκλείψουν. Ακόμα και αυτοί που κατέστρεψαν τον Βυζαντινό πολιτισμό, που δεν είναι οι Τούρκοι, αλλά οι σταυροφόροι του Πάπα, οι Ευρωπαίοι, οι Καθολικοί, οι σημερινοί Νατοϊκοί, δηλαδή οι σταυροφόροι του Πάπα, γιατί είχε συνασπισμό τότε ο Πάπας με όλα τα κράτη της Ευρώπης, για να κάνει στρατό τους σταυροφόρους. Τώρα είναι το ΝΑΤΟ αυτό και έχει όχι μόνο τους Ευρωπαίους αλλά και τους Αμερικάνους. Λοιπόν, δεν είναι οι σταυροφόροι, δεν είναι οι Τούρκοι, πώς θα πω, αλλά οι σταυροφόροι εκείνοι, οι Καθολικοί δηλαδή οι Ευρωπαίοι, που ενίσχυσαν τους Τούρκους να συντρίψουν το Βυζάντιο. Βέβαια, μετά από τόσες επιθέσεις που έκαναν στο Βυζάντιο, επόμενο ήταν να καταστραφεί το Βυζάντιο πρώτα από τους σταυροφόρους, που έκαναν 4 σταυροφορίες, και μετά από τους Τούρκους να τους αποτελειώσουν. Οι Τούρκοι αποτέλειωσαν το Βυζάντιο, έτσι. Να μην ξεχνάμε και την ιστορία μας, διότι ο Κίσιγκερ είπε πρέπει να ξεχάσουμε, λέει, την ιστορία μας. Βέβαια, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, δεν θα ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αν ξεχάσουμε τις ρίζες μας, ξεχάσουμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τους παππούδες, τους προπάπους, την ιστορία κλπ. Γινόμαστε ένας τύπος ανθρώπου όπως αυτού που είναι στους Μικι Μάους, που δεν αναφέρονται σε τίποτα παρά στο να φάνε, να κάνουν ίντριγκες κλπ. Bachelors που λένε οι Ιγκλές. Η άγρια δύση, δηλαδή ένας άνθρωπος με ένα πιστόλι εκεί, χύμα. Ούτε οικογένειες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά λέει για τους σταυροφόρους, οι οποίοι κατέστρεψαν τον Βυζαντινό πολιτισμό και επέτρεψαν στους Τούρκους να μπουν, αφού δεν αντιστάθηκαν εναντίον των Τούρκων, έτσι, ενώ ήξεραν ότι μπορεί να έρθει η σειρά τους, οι Τούρκοι φτάσανε μέχρι τη Βιέννη και μπορούσαν να μπουν στην Ευρώπη εύκολα, αλλά εκεί τους σταμάτησαν τέλος πάντων. Τους απογόνους τους λοιπόν θα τους μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα για να σφαγούν εκεί. Πού? Στο χώρο του Βυζαντίου, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη εννοεί. Θα το δούμε και πιο κάτω. Θα τους μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα να σφαγούν εκεί και εσείς οι νεότεροι θα το δείτε, αφού θα είστε εν ζωή. Λέει τώρα ο πατήρ Ιωσήφ Βατοπεδινός. Είπε τι του είπε ο Ρώσος και τώρα λέει τα δικά του. Τώρα θα γίνει η μεγάλη σύραξη. Ο Αρμαγεδόν εντός εισαγωγικών. Αυτό που τώρα ξεκίνησε στα Βαλκάνια δεν σταματάει. Προσοχή να έχουμε πάυσει εδώ και νομίζουμε ότι έχει σταματήσει το πράγμα. Αλλά υπάρχουν κυβερνήσεις στους Αμερικάνους οι οποίοι θα τα συνεχίσουν αυτά και με το. Ήθελα να πω και το άλλο, ότι δεν είναι μόνο που βοήθησε τους Ρώσους ο Πάπα, βοήθησε ο Πάπας τους Τούρκους, τους Μουσουλμάνους να εφαρμόσουν τα σχέδια του σιωνισμού και στη Σερβία πρόσφατα, διότι αυτό το έγραψε το 1995, δεν είχε γίνει η Σερβία ακόμα, το σερβικό έγινε το 98, 12 χρόνια πριν, έτσι. Άρα λοιπόν είναι μέσα και στην προφητεία των Σέρβων, ο Άγιος αυτός πατέρας, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, Άγιος εντός εισαγωγικών, διότι δεν τον έχει αγιοποιήσει, δεν τον έχει θέσει στο αγιολόγιο η Εκκλησία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται ότι υπάρχουν μαρτυρίες, όπως ο πατέρ Παΐσιος και ο πατήρ Αμβρόσιος και ο πατήρ και άλλοι πολλοί, τουλάχιστον 5 ξέρουμε γνωστούς, 6 του 20ου αιώνα, του τελευταίου, τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, οι οποίοι θα αγιοποιηθούν σύν το χρόνο, εφόσον έχουν παραμείνει στην ιστορία και στη μνήμη των ανθρώπων σαν Άγιοι. Η Κύπρος θα δεχτεί λοιπόν ράπεσμα από τους Τούρκους. Το ΝΑΤΟ είναι η σύγχρονη σταυροφόρη και εκεί θα γίνει μεγάλη σύραξη. Η Κύπρος θα δεχτεί ράπεσμα από τους Τούρκους γιατί είναι ανέγγιχτη μέχρι τώρα, αλλά θα είναι προσωρινό. Η Τουρκία θα σβήσει διαβατός από το χάρτη. Και όχι μόνο θα σβήσει, αλλά δεν θα υπάρχει ούτε μια σελίδα στην παγκόσμια ιστορία που να φέρνει στη μνήμη ότι υπήρξε αυτή η φυλή. Αυτά λέγε για την Τουρκία ο πατήρ Βατοπεδινός. Και συνεχίζει, αγαπώ την πατρίδα μου και λυπάμαι πολύ που σήμερα τα Ελληνόπουλα ντρέπονται να πούν πως είναι Έλληνες. Η λέξη Έλληνα σημειώνει, δεν αποδίδει φιλετισμό, η λέξη Έλληνας αποτελεί φιλετισμό για κάθε άλλον πλην των Ελλήνων. Τώρα όμως δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε Ρωμιοί, δηλαδή Βυζαντινοί, είμαστε θεανθρωπιστές. Ανεβήκαμε πιο ψηλά ακόμα. Είναι κρίμα γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος να εχμαλωτήσει τις ηγεσίες και κλαίω την Ελλάδα, λέει
ο πατήρ Ιωσήφ, ο μακαριστός, κοιμήθηκε πέρσι, έτσι, το 2009, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κρίμα γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος και αιχμαλώτησε τις ηγεσίες. Κλαίω την Ελλάδα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα. Μήπως από το 95 μέχρι τώρα έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που λέει. Η Ελλάδα για να σωθεί θα πρέπει οι ηγέτες της, όπου και αν βρίσκονται, να πάνε εξορία, να φύγουν, γιατί οι παρόντες μολύνουν. Σήμερα πουλήθηκαν όλα. Έχει κατορθώσει ο διεθνής σιωνισμός, προσέξτε να κάνουμε το διαχωρισμό, γιατί πρόσφατα έγινε με τον Άγιο Πυραιός κάτι, το οποίο είναι απαράδεκτο. Ο άνθρωπος είπε για τους σιωνιστές, για τον Κίσιερ κλπ. Και αυτοί είπαν ότι λέει για το λαό των Εβραίων. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε αντίον του λαού των Εβραίων, διότι ένας λαός δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος όπως οι ηγεσίες του, αλλά τόσο το μάλλον γιατί οι ίδιοι οι Εβραίοι, οι ντόπιοι εκεί στο Ισραήλ, υποφέρουν κυριολεκτικά από τον διεθνή σιωνισμό, ο οποίος καταστρώνει σχέδια εναντίον των εχθρών του Ισραήλ και τα οποία έχουν δημιουργήσει την έχθρα όλων των γύρω περιοχών, αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Γι' αυτό και πολλοί Ισραηλιτές κάνουν διαδηλώσεις μέσα στο Ισραήλ, μέσα στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις εναντίον των κυβερνησεών των. Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή το μόνο το δικό μας αυτό που υπάρχει, που διαμαρτυρόμεθα για τις κυβερνήσεις, αλλά και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν δέχονται αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις τους. Κλείνει η παρένθεση. Η Ελλάδα για να σωθεί πρέπει οι ηγέτες λοιπόν αυτοί να φύγουν και να έρθουν άλλοι. Έχει κατορθώσει ο διεθνής σιωνισμός με τα προγράμματα που κάνει εδώ και 180 χρόνια να εφαρμόσει σήμερα τα σχέδιά του. Σήμερα όμως, που όλοι γονάτισαν και δεν υπάρχει ελπίδα, θα εμπέβει ο Θεός των πατέρων μας. Κοιτάξτε τι λέει. Για τα αίματα των μαρτύρων και τα λείψανα των Αγίων. Τα αίματα των μαρτύρων και τα λείψανα των Αγίων, όπως λέει και η Αποκάλυψη, ζητούν εκδίκηση. Το αίμα το ελληνικό που χύθηκε για την Ορθοδοξία, αν ενωθεί σήμερα, θα γίνει πλωτό ποτάμι να πνίξει τους κανιβάλους που λέγονται μεγάλοι, αυτοί που κυβερνάμε σήμερα στη Δύση κλπ. Όταν έγινε η πρώτη διάσπαση του ατόμου και κατασκευάστηκε ατομική βόμβα, σε παρένθεση αυτά, άκουσα, λέει ο πατήρ Παντοπεδινός Ιωσήφ, του οποίου μπορούμε να βρούμε, όπως είπαμε, το site, τα δικά μας site, Μπάσα Τζακλή, το δικό μου προσωπικό site, αλλά και στα άλλα, το Μέγα Φίλιππος, Μέγα Φίλιππος γράφεται στο Google, και το βρούνε οι φίλοι, και Αγκαλιά Παναγίας, μια λέξη. Το αίμα το ελληνικό λοιπόν, αν ενωθεί, θα γίνει πλωτό ποτάμι να πνίξει τους κανίβαλους που λέγονται μεγάλοι. Δηλαδή, εδώ πέρα μας επισημαίνει το εξής για τη μνήμη, ότι εμείς πολεμήσαμε όλες τις δικτατορίες, αγαπητοί φίλοι. Όλες τις δικτατορίες και όλους τους δικτάτορες τις πολεμήσαμε. Θέλεις τους παλαιούς, θέλεις την Περσική Αυτοκρατορία, παγκόσμια δικτατορία που ήθελε να επιβάλλει. Θέλεις το 40, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, με το φασισμό. Δεν έχουμε οροδίσει, δεν έχουμε γονατίσει και δεν έχουμε καταπτωηθεί ποτέ από καμία δικτατορία. Και οι δικτατορίες που περάσει η Ελλάδα, του Μεταξά και του Παπαδόπουλου, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές που πέρασε η Ευρώπη με τον Χίτλερ, τον Μουσολίνη και ειδικά με τον Στάλιν, έτσι. Το καλό παιδί της Ρωσίας, τον Πατερούλη, ο οποίος μέσα σε μια τριετία καθάρισε όλους όσους έκαναν την πρώτη διεθνή. Είναι ψέματα αυτά. Είναι ψέματα αυτά. Τώρα κάτι ντοκιμαντέρ βγήκανε και λένε ότι ο Στάλιν είχε μανία κατά διώξεως. Φοβότανε κάθε μέρα, δεν κοιμότανε γιατί νόμιζε ότι θα τον σκοτώσουν. Και έτσι τι έκανε, όποιον θεωρούσε ότι είναι αντίθετος, γι' αυτό επιχείρηξε και τον Καμένεφ, τον Νιζίσκι, τον Τρότσκι, τον σκότωσε στο Μεξικό, έστειλε και τον σκοτώσε εκεί, μας καλυστήρι στο κεφάλι και γίνει και θεατρικό κινηματογραφικό έργο. Όλους λοιπόν τους αντίπαλους τους καθάρισε ο Στάλιν γιατί φοβόταν μην τον σκοτώσουν τον ίδιον. Αυτά κάνει τα συμπλέγματα αυτά. Λοιπόν, είπαμε το αίμα αυτό, αν θα μπορούσε να ενωθεί, θα έπληγε τους καλυβάρους που λέγονται μεγάλοι σήμερα. Και όταν έγινε, λέει, η πρώτη διάσπαση του ατόμου, κατασκευάστηκε ατομική βόμβα, άκουσε ο ίδιος τον Αζεχάουρ να λέει ότι μπαίνουμε τώρα στα προπύλαια της ελληνικής μαθηματικής. Έτσι είπε εκείνος. Είπε, λέει, την αλήθεια ο κανίβαλος, με τα μαθηματικά τα αρχαία,
Και τα σύγχρονα μπόρεσαν και έκαναν και τη διάσπαση του ατόμου. Μην νομίζετε ότι δεν διάβαζαν τους αρχαίους μαθηματικούς και φιλοσόφους. Όσο για την κατάσταση, λέει, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αυτή είναι προϊόν του Βατικανού. Με τις ευλογίες του Πάπα έγιναν όλα αυτού του μεγάλου εντός εισαγωγικών χριστιανού, ο οποίος δέχεται ότι έχει το αλάθητο, ακούστε, ότι πει είναι αλάθητος. Δεν συμβουλεύεται κανέναν ποτέ. Και εκτός από το Φιλιόκβε, έχει και άλλες 17 μεγάλες αιρετικές δοξασίες, τις οποίες δεν τις συζητάει καν, αλλά τις θεωρεί θέσφατα. Γι' αυτό βέβαια και είναι αποκλεισμένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι η Ορθοδοξία. Μην λέμε ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Ο Πάπας είναι αίρεση. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός με τους αυτούς που δεν έχουν την Ορθόδοξη πίστη, οπωσδήποτε με αυτούς που την καθαίρεσαν θα είναι αμίλητος ο Θεός. Με τους άλλους ίσως είναι πιο εμπειρικής βέβαια. Ενώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά εξουσία και ό,τι τους λένε σήκω σήκω κάτσε κάτσε. Τα νοήματα όλα αυτά του Πάπα, του Μεγάλου Χριστιανού, των επιθέσεων στη Γιουγκοσλαβία και στις άλλες χριστιανικές χώρες, διότι στο στόχαστρο είπαμε είναι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι. Οι άλλοι τα βρίσκουν. Με εμάς δεν μπορούν να τα βρουν. Τα νοήματα λοιπόν τα συλλαμβάνει ο διεθνής σιωνισμός, είτε στην Αμερική είτε αλλαχού, όπου έχει τα δίκτυά του παγκοσμίως, αλλά το διευθυντήριο να ξέρουμε είναι στην Αμερική, με του Ρότσιλ, Κίσιγκερ και όλα αυτά τα πράγματα. Τα συλλαμβάνει λοιπόν ο διεθνής σιωνισμός, ο οποίος έχει και θυγατρικές στην Ελλάδα, να ξέρετε. Γιατί όταν έρχονται οι Λέσχοι Μπίλντεμπεργκ εδώ, και κλεισμένων των θυρών, και δεν διαμαρτυρήθηκαν δημοσιογράφοι ποτέ γιατί είναι και κλεισμένο το θυρό, τι λένε αυτοί εκεί μέσα, καλέσανε την κυρία Διαμαντοπούλου στη Βαρκελόνη πέρσι ή εφέτος, εφέτος το Μάιο του 2010 δηλαδή. Τι είπανε λοιπόν, γιατί δεν μας λέει η κυρία Διαμαντοπούλου τι διεμήφθη μεταξύ τους. Αυτά κρυφτά, σε κρυπτό και απαραβίστο. Δηλαδή όπως η μαφία συνεδριάζει, όπως η κομόρα, έτσι, όπως η μαφία, όπως ο σιωνισμός και κλεισμένο των θυρών, όπως οι διάφορες σέκτες, όπως η μασονία, δεν επιτρέπει δημοσιογράφους μέσα. Μασονία δεν έχει μπει ποτέ δημοσιογράφους μέσα να δουν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εφόσον τα κάνουν έτσι, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο φως. Η Εκκλησία ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους ανθρώπους και λέει: μπέντε μέσα να δείτε. Τα μυστήρια που έχουμε είναι αυτά. Αυτοί δεν ξέρουμε τι μυστήρια έχουν. Ναι, δεν ασχολείται η μασονία με την πολιτική, λέει. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Έχετε την εντύπωση ότι μιλάτε σε πρόβατα, σε βόδια. Και το βόδι ξέρει τον αφέντη του. Εσείς δεν ξέρετε το αφεντικό σας. Τον Ιησού Χριστό δεν τον ξέρετε. Και πάτε κόντρα με τους Ορθοδόξους επειδή τον πιστεύουν. Και επειδή λέει την αλήθεια και η αλήθεια σας σκοτώνει. Το φως σας καίει επειδή είστε μέσα κρυμμένοι μέσα στις τρύπες σας. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωσήφ, στον οποίο αξίζει σήμερα η εκπομπή να γίνει γύρω από αυτό το θέμα. Λέει, τα νοήματα όλων αυτών τα συλλαμβάνει ο διεθνής σιωνισμός, το διεθνές χρηματιστήριο που ονομάζεται Αμερική. Αμερική δεν υπάρχει, ο σιωνισμός είναι Αμερική. Αυτοί λοιπόν αφού λάβουν τα μηνύματα τα σατανικά, λέει, τα προωθούν στο Βατικανό, συνεργάζονται. Δεν είχαμε σχέση του Πάπα με την B2 στο Άπτον, εξοντώθηκαν οι ταξιαρχίες, δεν βγήκαν και αυτά στη φόρα, οι ερυθρές ταξιαρχίες που σκότωσαν τον Άλτο Μόρο, τον πρωθυπουργό της χώρας. Άρα λοιπόν έχει διασυνδέσεις, υπόγειες, έτσι, η μαφία, οι μυστικές υπηρεσίες, οι σέκτες και ακόμα και οι δολοφόνοι των ερυθρών ταξιαρχών με τον Πάπα, σύνδεσμος. Αφού λοιπόν λάβουν τα μηνύματα σατανικά, αυτοί, ο σιωνισμός, ο διεθνής, οι Bilderbergs και όλοι αυτοί, είναι πολλοί, δεν είναι ένας, τριλατεράλ κλπ,
τα προωθεί στο Βατικανό, τα μετατρέπει σε σχέδια και στη συνέχεια καλεί ποιον. Δεν τα εφαρμόζει ο ίδιος ο Πάπας, ούτε οι Αμερικάνοι τα εφαρμόζουν. Αλλά τι κάνουν, βάζουν το Ισλάμ να τα εφαρμόζει. Αυτός είναι ο τρόπος που συνεργάζονται και με τους τρομοκράτες του Ισλάμ, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν και αιχμαλώτησαν τους ηγέτες των χωρών και φυσικά και της δικής μας της δύσμυρης πατρίδας και χώρας. Αυτοί κατόρθωσαν, να το ξαναπούμε, αφού λάβουν τα μηνύματα, τα σατανικά, οι σιωνιστές, οι οποίοι εδράζουν στην Αμερική και αλλαχού, τα προωθούν στο Βατικανό. Εκεί επεξεργάζεται το σχέδιο και μετατρέπεται το σχέδιο. Και στη συνέχεια καλείται το Ισλάμ να τα εφαρμόσει. Δεν κάνανε επίθεση πρώτα οι Αμερικανοί στο Βελιγράδι. Πρώτα έβαλαν το Ισλάμ και χτύπησε τη Βοσνία. Και μετά, με το πρόσχημα ότι είναι, φασίστας ο Μιλόσεβιτς, τότε επετέθησαν λοιπόν κατά πρόσωπο, αφού βρήκαν όλα τα στοιχεία, τα εχέγγυα δηλαδή, αφού ο Μιλόσεβιτς προσπάθησε να περασπιστεί τη χώρα του και χτύπησε βέβαια εκείνος το 30% που υπήρχαν εκεί. Θα το γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Το φοβόμαστε που θα γίνει και στην Ελλάδα. Γιατί οι Αμερικάνοι απροκάλυπτα και ο Πάπας υποστηρίζουν τους δίθεν Μακεδόνες, το φύρουμε πάνω, τους ψευδομακεδόνες. Και θα προκαλέσουν αυτό το πράγμα. Θα αυξήσουν τις μουσουλμανικές μειονότητες στην Ελλάδα, που ώστε να φέρουν σε τετελεσμένα. Να πούνε, να, γιατί τώρα εκεί πέρα, στην Ήβρο Τέν εδώ, σπάσανε όλα τα νεκροταφεία και μέσα στην Τουρκία τα έχουν εξαφανίσει όλα τα στοιχεία που θυμίζουν Βυζάντιο, για να πούνε ότι στην Ήβρο και την Τένεδο κατοικούσαμε πάντα Τούρκοι. Έχουμε τζαμιά, έχουμε μιναρέδες, έχουμε παράδοση, έχουμε αυτά κλπ. Αλλοιώνουν δηλαδή και στα κατεχόμενα της Κύπρου το ίδιο κάνουν. Κρεμίζουν τις εκκλησίες, τις κάνουν στάβλους, κάνουν τζαμιά, ώστε να πούνε ότι εμείς είμαστε ανέκαθεν εδώ. Και βέβαια, οι ανεγκέφαλοι της νέας γενιάς, θα υπάρξουν πολλοί ανεγκέφαλοι της νέας γενιάς, τι θα κάνουν, θα τα πιστέψουν όλα αυτά. Θα πιστέψουν ότι δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι εκεί πέρα κάποτε, αλλά ήταν σκέτοι Τούρκοι. Λοιπόν, αυτοί αφού λάβουν τα μηνύματα, τα σατανικά τα προωθούν στο Βατικανό και τα μετατρέψει σε σχέδια και συνέχεια καλεί το Ισλάμ να τα εφαρμόσει. Αυτό είναι ο τρόπο που λειτουργούν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν και αιχμαλώτησαν του ηγέτε μα. Δυστυχώ, οι ελπίδε μα είναι μόνο στο Θεό. Και εσεί, και ευτυχώ μαζί θα έλεγα εγώ, οι ελπίδε μα είναι πάντα στο Θεό και στου ανθρώπου βέβαια μπορεί και αυτοί να βοηθήσουν, οι άνθρωποι, οι σωστοί άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι δυστυχώ οι ελπίδε μα στο Θεό. Εδώ μια μικρή άσκηση κάνουμε. Γιατί είναι και ευτυχώς που έχουμε τον Θεό, εμείς οι Ορθόδοξοι, και τον παρακαλούμε κάποτε να μας βοηθήσει. Και όταν θα μας φίξουν τα πράγματα θα δείτε. Εσείς να ζείτε χριστιανικά, γιατί σας λέω υπεύθυνα ότι θα δείτε ότι δεν έχουμε μέρες. Αυτό που ανάβει τώρα στα Βαλκάνια θα συνεχιστεί. Αυτό θα είναι εφετηρία μέσω της οποίας ο Θεός με το δικό του τρόπο θα ελευθερώσει τους χριστιανούς και θα τους υψώσει πάλι στη γραμμή τους. Θα επανέλθει το Βυζάντιο. Βέβαια, υπό την καινούργια βέβαια. Δηλαδή θέλει να πει ότι η Ορθοδοξία θα υψωθεί πάλι, όπως τώρα με τον Πούτιν στη Ρωσία έχει γίνει πολύ καλή ανύψωση της Ορθοδοξίας, έτσι θα συνεχιστεί και θα γίνει και στην Ευρώπη. Διότι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαϊκοί λαοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ο Θεός θα υψώσει πάλι στη γραμμή του στους Βυζαντινούς, στους Ορθόδοξους θέλει να πει, και θα επανέλθει το Βυζάντιο η Ορθοδοξία. Και ξέρετε γιατί, διότι οι Ευρωπαϊκοί λαοί θα ξανανωθούν. Ποιος θα τους καθοδηγεί, δεν κρατάει κανείς γεγονός αυτό. Δεν κρατάει κανείς, έχει ατονίσει τελείως στην Ευρώπη το θρησκευτικό συνέστημα. Είναι τρομερό, τρομερό να το σκεφτεί κανείς ότι οι Ευρωπαίοι ούτε ένα στις 10.000 δεν εκκλησιάζονται και κοινωνάν. Ούτε ένα στις 10.000. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα ποσοστό. 2%, 3%, 5% που πηγαίνουν στην εκκλησία και ένα ποσοστό 90% που πηγαίνουν τις μεγάλες γιορτές. Αυτή είναι η στατιστική που ξέρουμε εμείς εδώ. Μεγάλες γιορτές έχουμε ένα ποσοστό γύρω στα 90% που πηγαίνει ο κόσμος στην εκκλησία διότι θυμώνται από ένστικτο, να το στο πούμε έτσι, αν και δεν θρησκεύονται σωστά και δεν έχουν κάθε μέρα το Θεό στο μυαλό τους και δεν προσεύχονται καθημερινά, έστω αυτό το κερί που ανάβουν, αυτό ίσως τους ξαναφέρει και τους ξανανώσει με το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς, λένε μάλλον οι Ευρωπαίοι, ότι είμαστε ο πιο θρησκευόμενος λαός της Ευρώπης. Φανταστείτε
Εμείς λέμε ότι ατόνισε η Ορθοδοξία εδώ και έχουμε χάσει τελείως μπάλα. Σκεφτείτε πόσο οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει τελείως και τα δίχτυα και την μπάλα και το τέρμα και τους παίχτες. Ποιος θα καθοδηγεί δεν κρατάει κανείς. Μόνο εμείς κρατάμε την Ορθόδοξη πίστη. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν εκκλησίες τις οποίες τις δίνουν σε Ορθοδόξους. Μπέτε λέει και κάνετε λειτουργίες σε όλη την Ευρώπη. Την Ελβετία ιδίως. Γιατί λέει, δεν λειτουργούμε εμείς. Εμείς θα τη χρειαστούμε λέει μια φορά σε τόσο καιρό που θα κάνουμε κάποια κονσέρτα εδώ μέσα. Κονσέρτα κάνουμε στις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Το Βυζάντι λοιπόν θα ξαναγεννηθεί. Και τρία μεγάλα γεγονότα έχουν επισημανθεί από τους Ορθοδόξους Αγίους και Προφήτες που έρχονται με ηλιγιώδη ταχύτητα μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας. Το 87 έτος ιδιαίτερα σημαντικό που άρχισε η Περεστρόικα και σηματοδοτήθηκε η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Χωριστήκαν από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και ακολούθησε η πτώση του τείχους στο Βερολίνο, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με αποτέλεσμα να ανάψει φωτιά στα Βαλκάνια. Διάδεστε, η νέα τάξη πραγμάτων έμειναν επικυρίαρχοι μόνοι τους αυτό το διάστημα τα τελευταία 20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό, τα τελευταία 13 χρόνια από τότε, 87 και 17, 2010 και 10, 27 χρόνια. Περάσαν τα χρόνια και δεν θυμόμαστε καν. Περνάμε τις δεκαετίες και έτσι. Άναψε λοιπόν στα Βαλκάνια η φωτιά, το λέω τώρα εγώ γιατί μας φαίνεται ο καιρός ότι όταν μεγαλώνουμε περνάει και πιο γρήγορα. Δεν περνάνε και πιο γρήγορα. Οι νέοι έχουν γεγονότα έτσι αλλεπάλληλα, εμπειρίες και ο χρόνος στέκεται κατά κάποιο τρόπο. Ενώ οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουμε γεγονότα τα οποία να επεμβαίνουν στη ζωή μας και ζούμε μια επανάληψη των πραγμάτων, δηλαδή με λίγα λόγια. Ένας άνθρωπος τώρα ηλικιωμένος που κάθεται σπίτι του, τι βλέπει, μόνο τηλεόραση. Θα θυμάται τώρα τι είδε πέρσι και πρόπερσι. Αν είναι δυνατόν. Ενώ ένας νέος θα κάνει ταξίδια και έτσι η μνήμη του θα φρεσκάρεται, θα θυμάται γεγονότα κλπ. Σηματοδοτεί διάφορα σημεία. Γι' αυτό λέμε όταν είμαστε μικροί ότι δεν πέρασε ο καιρός. Εγώ στο δημοτικό θυμάμαι πολλά χρόνια και στο γυμνάσιο ατελείωτα χρόνια. Τα 6 χρόνια του γυμνασίου, είχαμε 8 τάξη στο γυμνάσιο, τα 6 χρόνια δηλαδή μπαίναμε στην Τρίτη και βγαίναμε στην 8η. Αυτά τα 6 χρόνια αγαπητοί φίλοι μα φαινόντουσαν, εμένα μου φάνηκαν σήμερα αν τα σκεφτώ, 20 χρόνια τουλάχιστον. Τα πανεπιστημιακά χρόνια και αυτά διάρκεσαν αρκετά στη συνείδηση τη δική μας, αλλά τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι σαν να πέρασαν 3 χρόνια, 4. Λοιπόν, η επικυρίαρχη του κόσμου, η Αμερική και το ΝΑΤΟ, θα είναι στο επίκεντρο των προφητικών αυτών σημείων. Δηλαδή, τα σπουδαιότερα προφητικά γεγονότα συνίστανται σε αυτά που είπαμε προηγουμένως και θα προχωρήσουμε και σε άλλα, αλλά κάθε μέρα γίνονται οπωσδήποτε και περισσότερο αρατά. Δικαιολογούν την αληθινή ταυτότητα και πραγματώνουν την εφαρμογή τους, καθώς ο Άγιος εις Απόστολος Κοσμάς ο Ετωλός θυμίζει ότι το κακό θα ξεκινήσει από τη Δαλματία, τη Ιουγκοσλαβία δηλαδή, τη σημερινή Σερβία όπως λέμε. Και η φωτιά που θα ανάψει στα Βαλκάνια θα επεκταθεί. Και αν φαίνεται η ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και θα εμπλακούν 4 χώρες. Θα αφοπλιστούν για τα γεράκια του Πενταγώνου ο διεθνής σιωνισμός μέσω του ΝΑΤΟ και θα σύρουν σαν λύση σωτηρίας απογοητευτική, δηλαδή θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι και τι θα κάνουν, την τελευταία εξόρμηση, δηλαδή θα κάνουν. Θα βάλουν το ΝΑΤΟ να χτυπήσει τη Ρωσία στο έδαφος της Τουρκίας. Η Σερβία που είναι Ορθόδοξο κράτος είναι σύμπτωση ότι αντιστέκεται στην νέα τάξη των σιωνιστών, οι οποίοι ρίστον παρόδο έχουν εκπονήσει για σχέδια εναντίον της Σερβίας και θυμάμαστε όσα συνέβησαν στη Σερβία και στον Μιλόσεβιτς, τον οποίο τον καθάρισαν όπως ξέρετε, δεν πέθανε από φυσικό θάνατο, πέθανε μέσα στις φυλακές κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως. Είναι πλέον βέβαιο ότι οι ίδιοι που κατάστρωσαν και προχώρησαν εναντίον των Κωσοβάρων Αλβανών στο Κωσυφοπέδιο, θα έρθουν εκ των υστέρων να κατηγορήσουν για φασίστα η νεότερο Χίτλερ, αυτόν ο οποίος θα υπερασπιστεί τα δίκαια της χώρας του. Όπως έκανα και με τον Χουσέιν, στο Κουβέιτ, που δεν ήταν και Άγιος βέβαια ο Χουσέιν. Και η ιστορία αντιγράφει τον εαυτό της. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν θαυμαστές βιβλιοθήκες. Εκεί βρίσκεσαι να ψάξεις τώρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί
και από την ομιλία του πατρός Αθανασίου μη άκουσα και αυτό προσδεκηθώ παρακάτω. Λέει λοιπόν η ιστορία αυτή ότι ο Πανάρχαιος Σόφης, ο Σατανάς ή Διάβολος, που διαβάλλει τους πάντες, έχει πολύ κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχει ανακαλύψει δηλαδή τρόπους που να ελέγχει την ανθρωπότητα. Βέβαια, η τηλεόραση είναι ένα μέσο που ελέγχει τη μαγνητικότητα. Δουλεύει με τρία εργαλεία. Το σουβλί, το πάπλωμα και το κουδούνι. Εν ολίγης πρώτα βάζει τη σκανδαλιά, σουβλίζοντας τον άνθρωπο και γενικά όλους τους εκείνους που πρόκειται να κάνουν κάτι, λέγοντας να κάνει αυτό που σκέπτεται, διότι εκείνος πρόκειται να τον καλύψει. Είναι η μέθοδος της μαφίας. Λένε στον εκτελεστή πήγαινε και είσαι καλυμμένος. Μόλις ο εκτελεστής εκτελεί το θύμα, η μαφία εκτελεί τον εκτελεστή. Γιατί? Γιατί ο εκτελεστής είναι μάρτυρας. Ξέρει τι έχει γίνει. Αν τον πιάσουν, θα αποκαλυφθούν τα σχέδιά τους. Αυτό γίνεται λοιπόν και με τους παγκόσμιους κυβερνήτες. Τι κάναμε τον Χουσέιν, τον εβάλανε, έτσι, οι ίδιοι τον εβάλανε να κάνει πόλεμο. Να χτυπήσει το κράτος, το από κάτω. Και μετά είπανε, πω, αυτός είναι φασίστας, αυτός πάει να κάνει επανάσταση, αυτός θα φέρει ατομικές βόμβες κλπ. Και βρήκαν το πρόσχημα να μπουν μέσα. Αυτό εννοεί. Πράγματι, μετά ο διάβολος, μεγαλοποιώντας τα πράγματα, τραβάει το πάπλωμα. Όχι μόνο αυτό, αλλά χτυπάει και το κουδούνι να μαζευτεί ο κόσμος να δει και διαπομπεύει το θύμα του. Αυτό είναι που έβαλε στην αρχή. Να χτυπήσει, τώρα τον διαπομπεύει. Έτσι φάνηκε ως τώρα η νέα τάξη των σιωνιστών που έχει την έδρα την Αμερική, η κεντρική διακυβέρνηση, έχει κατανοήσει πλήρως την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Στην αρχή ενθαρρύνει τις ενέργειες του Μιλόσεβιτς και μετά τον διαπομπεύει. Σήμερα τον θεωρεί το μοναδικό υπεύθυνο των σατανικών εξωτερικών βομβαρδισμών εναντίον ενός λαού που βρίσκεται πλήρη εξόντωση μπροστά στα μάτια μιας νισταγμένης Ευρώπης που σε μεγάλο ποσοστό είναι συνυπεύθυνη για το τραγικό και απέσιο έγκλημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του 1945. Το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει, θυμόσαστε, μας έλεγαν παλιά, σημαίνει. Βορειοατλαντική λέει συμμαχία. Στο καταστατικό αναφέρεται ότι έχει ρόλο αμυντικό. Ιδρύθηκε ως αντίπαλο δέος απέναντι στο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γιατί τώρα που δεν υπάρχει το σύμφωνο της Βαρσοβίας και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και τα μέλη που ήταν μαζί με τη Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, δεν καταργήθηκε το ΝΑΤΟ. Γιατί? Για την εντόπιση λέει κομμουνιστικού κινδύνου. Αυτό λοιπόν θέλει να διατηρήσει ένα διπολισμό και ισορροπία τρόμου που επέλεξαν οι σιωνιστές και να ελέγχουν καλύτερα και τα δύο στρατόπεδα. Όπως είπαμε, και ο κομμουνισμός και ο χιτλερισμός ήταν εμπνεύσεις του σιωνισμού. Για να μπορούν μέσα στην αναμπομπούλα, λέει χαιρετο λύκος, έτσι, να μπορούν να έχουν ωφέλη. Και είχαν. Εις βάρος όμως των Ορθοδόξων. Το 87 έλεγαν θα αλλάξει η όψη του κόσμου. Το έλεγαν πριν να γίνουν τα γεγονότα. Και ήταν και ο Κένεντι εκείνος ο οποίος είχε πει ότι «Ich bin ein Berliner», είμαι ένας Βερολινέζος. Και αυτό ήταν με στο σχέδιο το σιωνιστικό, μην ξεχνάτε. Μην τους νομίζουμε αγίους αυτούς τους ανθρώπους. Για άλλους λόγους τον σκότωσαν, όχι γι' αυτό όμως. Ότι δεν εκτελούσε το έργο. Για άλλους λόγους. Δεν είναι της ώρας, έτσι. Ο Μπεν Γκουριόν, πρωθυπουργός του Ισραήλ, και θα τελειώσουμε σε λίγο, σε τρία λεπτά, λέει το ΝΑΤΟ σήμερα είχε δηλώσει το 1963 που σε μια ομιλία του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να πάμε, όποιος έχει πρόσβαση σε εφημερίδες εκείνη του καιρού, έτσι, το 1963, ο Μπεν Γκουριόν τι είπε, ακούστε τι είπε. Το 1987, προφήτης ήτανε, αφού αυτοί τα κάνουνε. Θα αλλάξει η όψη του κόσμου, που το ήξερε. Θα φύγει, λέει, το τείχος του Βερολίνου. Το ΝΑΤΟ λοιπόν σήμερα, αλλάζοντας παρανόμως το καταστατικό του, γίνεται επιθετικός συνασπισμός και γίνεται όχημα των σταυροφόρων του Πάπα, δηλαδή των υπερασπιστών υποκριτών της Δύσεως εναντίον εκείνων που έχουν διαφορετική άποψη, δηλαδή των Ορθοδόξων, των Σέρβων και τώρα βέβαια των Μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι εχθροί τους, γιατί έχουν και Μουσουλμάνους με το μέρος τους. Αργότερα, κατά κάποιο τρόπο, αναγκάζουν τώρα τους Βαλκανικούς λαούς και τη Ρωσία να ξανασυνασπιστούν όμως μπροστά στο φοβερό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν πλέον από τους σταυροφόρους του ΝΑΤΟ. Βέβαια, θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια, ήδη ο Πούτιν αρχίζει και εφαρμόζει σχέδια για τη νέα τάξη των πραγμάτων, εναντίον της νέας τάξης των πραγμάτων. Η σύγκρουση λοιπόν φαίνεται καθίσταται αναπόφευκτη
Οι Ορθόδοξοι Βαλκάνοι λαοί αργά ή γρήγορα θα συγκρουστούν με το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Πότε όμως θα γίνει η σύραξη αυτή και πού? Εμείς είπαμε προηγουμένως, εδώ δεν έχει ενημερωθεί αυτός που γράφει το. Αυτό είναι υπόγραφο, δεν ξέρω, το έχω στο αρχείο μου, αλλά θα δούμε ποιανού είναι. Αναφέρεται πάντως και στην ανανέωση του, στη Βυζαντινή ανασύσταση των κρατών. Στην Ορθόδοξη δηλαδή, στον Ορθόδοξο συνασπισμό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι προφήτες της Ορθοδοξίας, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας άφησαν έτσι απληροφόρητοι στο θέμα αυτό. Και ειδού πώς έχει το πράγμα. Σύμφωνα με τις προφητείες αυτές που μας πληροφορούν για τα συμβάντα των ημερών μας, έχουν γραφεί πολλά. Εμείς λίγα θα αναφέρουμε αυτά κυρίως που αφορούν τη μεγάλη σύραξη στρατών στη Βασιλεύουσα, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Διασταυρώνουμε. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια έκρηξη προφητικής εξάρσεως αναφώνησε: «Ω μάνα μου, αίμα που θα χυθεί». Σαν να το είδε δηλαδή οραματικά ο Άγιος για αυτό το γεγονός, το οποίο μίλησε στον Περάτη και σε άλλες περιοχές και είναι γραμμένο στα καταστατικά. Δηλαδή είναι γραμμένο στις ομιλίες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έχει γράψει ένα εμπεριστατωμένο βιβλίο τώρα τελευταία κάποιος, κάποια μοναχή από την Θέρμη νομίζω, δεν το έχω δει, αλλά έχω δει του Αυγουστίνου Καντιώτη του Μακαριστού, του Αγίου του 20ου αιώνα, τον λέω εγώ, τον καλύτερο των Μητροπολιτών, πιο δυνατό των Μητροπολιτών, όχι μόνο στην πράξη, αλλά και στις ομιλίες του, έτσι. Ένας νέος Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ήταν ο Κοσμάς, ο Αυγουστίνος, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Σήμερα ψώνεται άλλη φωνή και πρέπει να το πούμε αυτό, του Πειραιός, ο Άγιος του Πειραιός, ο Σεραφείμ, έχει δυνατή φωνή. Πρέπει να τον ενισχύσουμε και να τον πλαισιώσουμε. Ανεξάρτητα με τις ιδεολογίες που έχει ο καθένας. Είναι Έλληνας και Ορθόδοξος, σαν τον Καντιώτη. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός λοιπόν μια έκκληση, όχι μόνο αυτός, υπάρχουν τουλάχιστον 15 οι οποίοι συντάσσονται με την Ορθόδοξη αυτή γραμμή. Οι άλλοι, είτε από συστολή είτε από δεν ξέρω πιέσεις, δεν εκφράζονται εύκολα. Πάντως πιστεύω ότι και αυτοί οι πατριώτες είναι και στην κατάλληλη στιγμή θα δώσουν για τη μηγορία τους και για την κάρτα του πολίτη που έρχεται να την καταργήσουμε και για άλλα πολλά θέματα όπως είναι τα θρησκευτικά στο σχολείο, τα οποία πάνε να τα καταργήσουν. Μάλιστα, αυτοί που είναι στην κυβέρνηση τώρα δεν θέλουν θρησκευτικά. Ιστορία λέει μόνο να κάνουμε και ούτε ιστορία. Την ιστορία τη γράφουν οι ίδιοι όπως αυτοί θέλουν. Ο Κοσμάς λοιπόν ο Αιτωλός σε μια έκρηξη προφητικής εκστάσεως αναφώνησε: «Ω μάνα μου, αίμα που θα χυθεί, θα γεμίσουν τα κανάλια της πόλης και ένα τρίχρονο δαμάλι θα πλέξει. Θα κολυμπήσει ένα μοσχαράκι 3 χρονών», θέλει να πει. Ήδη έχει ακουστεί από τα δελτία ειδήσεων ότι οι Τούρκοι προτίθενται να παραχωρήσουν τα αεροδρόμια τους για διευκόλυνση των ατοικών αεροσκαφών. Αυτά έχουν γίνει τώρα, αυτά το 99 αναφέρεται. Και έχουν γίνει πολλά. Μέχρι εδώ πέρα της Λάρισας έχουν έρθει, στο αρχηγείο της Λάρισας. Πού να ξέραν αυτοί τότε το 99, μετά από 11 χρόνια, πόσο θα προχωρήσει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προτίθεται να παραχωρήσουν το αεροδρόμιο για διευκόλυνση των ατοικών αεροσκαφών. Και λέει, συνεχίζει, όταν δείτε το χιλιάρμενο, ένα τρομερό μεγάλο στόλο στην άσπρη θάλασσα. Συγγνώμη, άσπρη θάλασσα είναι το Αιγαίο Πέλαγος. Δηλαδή, η Μεσόγειος με λίγα λόγια. Η άσπρη θάλασσα, γιατί έχουμε και τη μαύρη θάλασσα, έχουμε και τη, ναι. Τότε θα ελευθερωθεί η πόλη, την Ερυθρά θάλασσα. Μαύρη, άσπρη και Ερυθρά θάλασσα, τα ξέρουμε αυτά. Οι Τούρκοι θα δεχτούν λοιπόν τα ανατοϊκά αεροπλάνα στην Κωνσταντινούπολη και εκεί κοντά, σαν συμμάχους τώρα λέμε έτσι, θα υπάρχει η Ρωσία η οποία θα αισθανθεί πλέον την απειλή, θα οσμιστεί το χρόνο του θηρίου δίπλα της και πλέον θα παραμείνει απαθής. Οι ποινές και οι κανόνες για τους Ορθοδόξους. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό. Τα πάντα δικαιούνται από το Θείο Λόγο, αγαπητοί μου, και όχι από τους σιωνιστές και ανατοϊκούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Από πολλές φορές, ίσως δεν το γνωρίζουν, εξυπηρετούν με το α ή β τρόπο, αυτό το λένε και οι πατέρες. Και ο διάβολος ακόμη, δίχως να ξέρει, εξυπηρετεί το σχέδιο του Θεού, νομίζοντας ότι κάνει το σχέδιο το δικό του. Διότι όλα όσα γίνονται τα επιτρέπει ο Θεός για να παιδεύει τους υιούς του, εκείνους που παραστρατούν πολλές φορές από το Άγιο Θέλημά του. Και για να γίνουμε περισσότερο κατανοητούς με αυτό, ας θυμηθούμε την περίπτωση του παλαιού Ισραήλ. Ότι οι Εβραίοι του Μωυσέως κατά τη διαταγή και την διαδρομή τους προς τη γη της Επαγγελίας, που τους υποσχέθηκε και ο Θεός, παρέκλειναν τις πίστες της ορθής, αγανακτούσαν εναντίον του Θεού και εκείνος έφερε, για να τους επαναφέρει, έκανε διάφορες τιμωρίες παιδαγωγικές, έβαζε άλλους λαούς να τους χτυπούν, και τους έδειξε πολλά σημεία τα οποία πρέπει να τηρούν για τον λόγο του Θεού, ώστε να μην πάθουν μεγάλο κακό.
Κάτι ανάλογο είναι και με εμάς με το νέο Ισραήλ της Χάριτος, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και Ορθόδοξους Διεθνούς Χρόνους. Μετά τα θανατηφόρα χτυπήματα των παπικών και σταυροφόρων του Πάπα και αλλεπάλληλες σταυροφορίες εναντίον της Κωνσταντινούπολης, έπεσε η βασιλεύουσα σαν όριμο φρούτο στην αγκαλιά των Αγαρινών. Τα πάμε και πριν. Τελευταίος υπέραμος των Βυζαντινών τυχών, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πέφτει πολεμώντας τον κατακτητή στα κάστρα, μαχόμενος με το σπαθί. Υπέρ πίστεως και πατρίδος. Του είπα να παραδώσει την πόλη, του λέει, και εσύ θα φύγεις και η οικογένειά σου. Μα δεν είναι δικιά μου η πόλη να την παραδώσω. Το ίδιο είπε και ο Ξέρξης στο... όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη, λέει μια παροιμία. Ο Ξέρξης τι είπε. Έλα εδώ βρε, του λέει, με 300 ανθρώπους θα κάτσεις να κάνεις απέναντί μου που έχω εγώ μισό εκατομμύριο στρατό. Πάρ' τους και φύγε να πούμε. Και να σου δώσω τι τιμές θέλεις, να σε κάνω βασιλιά, όπου θέλεις, να σου δώσω επαρχίες κλπ. Και του λέει, δεν κατάλαβες, του λέει. Εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου να δώσω. Η πατρίδα μου δεν πουλιέται. Δεν μπορεί να δώσει ούτε μια πέτρα. Κανείς μην τολμήσει να δώσει από την Ελλάδα ούτε μια πέτρα. Γιατί δεν είναι δικιά του. Κανένας δεν έχει δικό του κάτι εδώ εκτός από το σπιτάκι του. Ούτε οι πρωθυπουργοί, ούτε οι υπουργοί έχουν τίποτα άλλο. Δεν έχουν νησιά δικά τους για να τα δώσουν. Λοιπόν, αυτά είναι μπουρδες που λένε και δεν πρόκειται να δοθεί τίποτα, αλλά θα το δούμε. Και αν κάνουν ότι τα δώσουν, θα πέσουν οπωσδήποτε και θα επαναστατήσει ο κόσμος. Τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι, με το ότι, για να είμαστε και συνειδητοί και καλοί προς απέναντι στους Ισραηλινούς, οι οποίοι δεν έχουν τα στραβά τους βέβαια, αλλά έχουν και κάποια. Διότι είναι η ρίζα που κράτησε τον χριστιανισμό και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή η ρίζα, λέει, που μας κρατάει και εμάς τώρα, θα ευωδοθεί κάποτε από το Θεό. Δηλαδή θα ξεχάσει ο Θεός τις ευεργεσίες των παλιών προφητών, τον καλό Ισραήλ, τους καλούς Ισραηλίτες, γιατί υπάρχουν και αυτοί, και όσοι έγιναν χριστιανοί, διώκτηκαν από τους Ισραηλίτες σιωνιστές και πολλοί στάθηκαν στα κρεματόρια λόγω του ότι ήταν ορθόδοξοι πολλοί από τους Ισραηλίτες. Εμείς κάναμε το χρέος μας, το ανθρωπιστικό χρέος απέναντι σε αυτό το λαό και υπερασπιστήκαμε όλους τους Ισραηλίτες που υπήρχαν στο ελληνικό έδαφος. 95% τους κρύψαμε και δεν τους βρήκαμε, ενώ η Ευρώπη τους έδινε. Και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη τους παρέδιδε σαν πρόβατα επισφαγή. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Να είστε καλά μέχρι την τελευταία, μέχρι την επόμενη μάλλον εκπομπή που θα έχουμε. Πρώτα ο Θεός, κρατάμε δυνατά την πίστη και την αγάπη προς το Θεό και όλα τα άλλα θα γίνουν με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού. Εύχομαι σε όλους να έχουν την πίστη αυτή και τη δύναμη μέσα τους, να είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι μέχρι τα τελευταία μας αναπνοή. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.